Για να πολλαπλασιάσουν τα περιστατικά. Στην Αττική που λέγανε για τις πυρκαγιές και λοιπά, λέγανε ότι βάζουν, λέει, οικοπεδοφάγοι για να κάνουν οικόπεδα και το ένα και το άλλο. Τώρα που δεν υφίσατε τέτοιο θέμα, διότι υπάρχει ήδη αποτύπωση από τους δορυφόρους και από τα αεροπλάνα τέτοιοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν, δεν μπορούν δεν και να έχουν. Δεν υπάρχουν αιτίες πια των οικοπεδοφάγων. Αυτό είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα. Τα οργανωμένα συμφέροντα, κύριε Φελούρη, θα πάνε να βάλουν φωτιά να, τους, να κηρυχθεί αναδασωτέα η περιοχή. Θα πάνε να βάλουν φωτιά. Έχουν οργανωμένα τους, με τα χέρια τους. Τα οργανωμένα συμφέροντα ξέρουν οργανωμένα να λειτουργούν και μέσω των πολιτικών και μέσω των υπηρεσιών και μέσω των δικηγόρων και μέσω των δασολόγων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. Τα οργανωμένα συμφέροντα δεν έχουν ανάγκη από δασικές πυρκαγιές. Να σας ρωτήσω, εσείς είσαστε μέλος του ΔΕΛΤΑ του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Ναι, ναι. Εκεί οι στόχοι σας. Στο καταστατικό σας, ας πούμε, στην όλη διαδικασία, δεν προβλέπετε να έχετε και ερευνητικό ή μελετητικό τμήμα, ούτως ώστε να είσαστε οι συμβουλάτορες, οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα στην κρατική υπηρεσία? Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και χαίρομαι που το λέτε. Και έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές προτάσεις για διάφορα θέματα. Σας εισακούν? Που δεν είναι μόνο αυτό. Κατά κανόνα όχι, κύριε Φελούρη. Ή όχι πλήρως. Μήπως υπάρχει η αντιπαράθεση κάποιων συναδέλφων σας οι οποίοι υπάρχουν μέσα στις υπηρεσίες σαν σύμβουλοι, σαν γραμματείς, δεν ξέρω τι, και σου λέει τώρα θα βάλουμε τώρα μπροστά στα πόδια μας τώρα. Όχι, κύριε Φιλούρη, διότι η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία είναι ένα επιστημονικό σωματείο και έχει όλους αυτούς μέσα. Έχει, δηλαδή, όταν εγώ θα μιλήσω για τυχείο, πρώτα θα πάρω το Διευθυντή Δασών Χίου να μάθω τι γίνεται. Δηλαδή αυτό που σας λέω, που σας είπα για τυχείο, είναι ανεξήγητη η καταστροφή και μπορώ να προσθέσω ότι ωραία, έγινε ό,τι έγινε. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να καίγεται το 30% της μαστιχοπαραγωγής? Όταν μιλάμε για μαστιχόδεντρα, ιδίως αυτή την περίοδο, κύριε Φελούρη, που έγινε η φωτιά, ήταν περίοδος συγκομιδής. Όταν γίνεται η συγκομιδή στα μαστιχόδεντρα, είναι γυαλί από κάτω, είναι καθαρά εντελώς. Δεν έχει ούτε ένα φυλαράκι. Επομένως, και μάλιστα υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο αγροτικών δρόμων. Έτσι. Και μάλιστα Τα μαστιχόδεντρα τα ίδια είναι 2 μέτρα, είναι 2,5. Ποτέ δεν έχεις επικόρυφη φωτιά. Δηλαδή άμα καίγεται ένα πεύκο που μπορεί να είναι 20 μέτρα και η φωτιά πηγαίνει 30 μέτρα, άμα είναι μια φλόγα 30 μέτρα, σε καίει στα 50 μέτρα. Δεν μπορείς να την πλησιάσεις. Αλλά όταν καίγεται ένα μαστιχόδεντρο 2 μέτρων, μπορείς να το πλησιάσεις σε απόσταση βολή. Καλά, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι οι χωρικοί? Εγώ δεν σας λέω για τους υπηρεσιακούς παράγοντες, για την πυροσβεστική, για την δασική υπηρεσία κλπ. Οι ντόπιοι, αυτοί που έχουν τα χτήματα αυτά. Γιατί αυτά, ναι, μεν κάνουν την. Ωραία, πάνε. Αν κύριε Φελούρη, άμα δεν υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο, τι θα κάνει ο καθένας, είναι και δύσκολο στον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τους βάλει μέσα στη φωτιά. Μπορεί να καούν. Δεν μπορεί να δώσει εντολή να πάει ο Σταματόπουλος στη φωτιά με το ψεκαστικό του. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο για να γίνει αυτό. Όταν δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, διστάζει και ο άνθρωπος να τους χρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και επομένως μπαίνουν, η αλήθεια είναι, αλλά λειτουργούν αυτοβούλως, κύριε Φελούρη. Όπως για παράδειγμα είχαμε ένα περιστατικό εδώ μάλιστα στη φωτιά του 2007 στο Μπαρόνα, όπου πολίτες επίταξαν ένα πυροσβεστικό όχημα. Κατέβασαν δηλαδή τους πυροσβέστες, γιατί δεν μπορούσαν, δεν είχαν εντολές να δράσουν, και το πήρανε αυτοί και πήγανε σε συγκεκριμένα σημεία. Αλλά και αυτό είναι επικίνδυνο, κύριε Φελούρη, γιατί ο καθένας πάει στο δικό του κτήμα.
Ούτε έτσι μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει δουλειά. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο. Μια ενιαία μελέτη. Να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει, τι θα κάνει ο Δήμος, τι θα κάνουν οι εθελοντές, τι θα κάνει η πρώτη πλήξη, τι θα κάνει η πυροσβεστική. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Έχοντας στη διάθεσή σας η δασολογική εταιρεία ή μεμονωμένα εσείς οι επιστήμονες, γιατί έχετε πλέον επιστημονική κατάρτιση πολύ μεγάλη, γι' αυτό και είστε και ντόκτορ, και εσείς προσωπικά, αλλά και πολλοί συνάδελφοί σας που είναι στην ίδια βαθμολογική, ας το πούμε, κατηγορία. Όχι, είναι και συνάδελφοι της πράξης, οι οποίοι είναι εξπέρ στην κατάρτιση. Λέω λοιπόν, εσείς όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους εξπέρ της πράξης για να σας πληροφορήσουν, να σας δώσουν τα στοιχεία, ναι, που χρειάζεστε. Ό,τι πληροφορίες σας λέω και ό,τι έχω γράψει που είναι στο διαδίκτυο κλπ. Προέρχονται προφανώς από τις πληροφορίες των συναδέλφων μου. Σαφώς, σαφώς. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε να μετράτε εσείς κάθε φορά. Έτσι. Πέραν από αυτό λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε να οργανώσετε, δηλαδή το κράτος σας αναγνωρίζει κάποια τέτοια προσπάθεια να σας δώσει τα απαραίτητα, είτε οικονομικά είτε εργαλεία. Δεν χρειαζόμαστε. Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, εννοείται. Ναι. Δεν χρειάζεται τέτοια μέσα. Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία έχει τους επιστήμονές της, έχει τους διευθυντές δασών, έχει τα μέλη της και δεν χρειάζεται παραπάνω χρήματα. Ούτε ζητήσαμε ποτέ καμιά επιχορήγηση. Άντε, κανένα συνέδριο, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι ελάχιστα χρήματα. Δεν χρειαζόμαστε για τις μελέτες κάτι παραπάνω. Επομένως, πού σκοντάφτει το θέμα, γιατί εσείς μου είπατε πάρα πολύ έξυπνες λύσεις και πολύ σωστά τοποθετημένες, ούτως ώστε με μία απλή κίνηση η πολιτεία μπορεί να σας δώσει το ένασμα και την αφορμή και να οργανώσει αυτό το χώρο. Αυτό που εσείς προτείνετε. Ναι, μπορεί να οργανώσει αυτό το χώρο. Χρειάζεται απλώς πολιτική βούληση. Στοιχειώδης απλή λογική. Πολιτική βούληση. Γιατί να μην θέλει ένας υπουργός να το κάνει? Γιατί δεν το κάνει όμως? Ελπίζουμε ότι θα το κάνει. Τώρα. Ναι, τώρα. Που έχουμε χάσει 1 εκατομμύριο στρέμματα. 9 εκατομμύρια έχουμε χάσει, κύριε Φελιώδη. 9 εκατομμύρια, ακόμα χειρότερα. 9 εκατομμύρια. Εγώ το είπα νομίζοντας ότι λέω και πολλά, αλλά. Όχι, λέτε πάρα πολύ λίγα. 9 εκατομμύρια έχουμε χάσει σε 14 χρόνια όσα θα χάναμε αν λειτουργούσε το παλιό σύστημα, που και αυτό έπρεπε να εξελιχθεί, όσα θα χάναμε σε 50 χρόνια. Τέτοιες είναι οι διαφορές. Αυτό είναι τραγικό που μου λέτε. Τέτοιες είναι οι διαφορές. Πέραν των χρημάτων. Γιατί στις καλές περιόδους, εν πάση περιπτώσει, δεν τα έχω. Να σας κάνω εγώ μια άλλη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, να σας την δώσω. Γιατί δεν μας προκαλείτε εμάς τα μέσα ενημέρωσης, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, να κάνετε μια οργανωμένη πλέον κίνηση εσείς οι δασολόγοι, ανωτάτου επίπεδου, που έχετε πλέον την γνώση και τον τρόπο να μεταδώσετε τη γνώση αυτή στον κόσμο, να ενεργοποιηθεί ο κόσμος ο ίδιος. Κύριε Φελουρή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό ως αίτιο των πυρκαγιών της χασισοφυτίας που σας είπα, ναι, προηγουμένως, ναι, ναι. Έτσι, το έχω πει σε τουλάχιστον 10 μεγάλους δημοσιογράφους. Πρώτη φορά ακούγεται απευθείας. Και άλλη μία θα ακουστεί. Έτσι. Όσες φορές, μάλιστα το 2007, υπήρχε μεγάλο κανάλι η οποία ήθελε η δημοσιογράφος να πάμε να δούμε τη χασισοφυτία την Καμένη. Να πάμε στη συγκεκριμένα, στην τοποθεσία. Είχε κάμερα, τυχαία βρισκόταν εκεί, είχε κάμερα και δεν ήρθε. Και ποιος σας είπε ότι τα μεγάλα κανάλια ή όλα τα μέσα ενημέρωσης, δεν λέω για όλα τα μέσα ενημέρωσης, κάποια μέσα ενημέρωσης δεν είναι μέσα στις offshore εταιρείες. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως υπάρχει μία κατάσταση ραστόνης για το θέμα. Το θέμα όμως είναι ότι η χώρα δεν μπορεί
να υποστεί άλλες καταστροφές, να έχει το μεγαλύτερο πυροσβεστικό σώμα στον κόσμο, να το διατηρεί, να έχει το μεγαλύτερο στόλο εναέριων μέσων, να έχει 1.700 πυροσβεστικά οχήματα. Εντάξει, κάπου θέλουμε και ένα αποτέλεσμα. Και να έχουμε τριπλάσιες καταστροφές. Δεν γίνεται. Εδώ βρέθηκε ένας γνωστός μου, φίλος μου κιόλας, επιστήμων, ερευνητής ήταν αυτός ο άνθρωπος, είναι, εν ζωή δηλαδή είναι, και είχε βρει ένα σύστημα ώστε να ανακαλύπτει με κάποιο όργανο σε απόσταση χιλιόμετρων, όπου πιάσει φωτιά, αμέσως παπ, να δίνει σήμα και το στίγμα, για να μπορεί να βρίσκουνε από τα γραφεία και τα τέτοια ότι στο τάδε σημείο ξεκίνησε πυρκαγιά. Δηλαδή μιλάμε και για σπίρτο. Αισθητήρες. Αισθητήρες, ναι. Ένα σύστημα. Το έδωσε. Αυτό, θα μπορούσαν να εξοπλιστούν τα πυροφυλάκια με αυτά τα συστήματα. Επίσης, ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή γύρω από το πυροφυλάκιο σε μια ακτίνα που, μεγάλη. Που κοστίζουν τίποτα. Αυτά δεν κοστίζουν τίποτα. Και όμως τον αγνοήσαν. Λέτε ότι ακριβώς έλεγα και εγώ πριν. Δεν έχουμε καμιά πρεμούρα εμείς να μας αναγνωρίσουν. Εγώ, κύριε Φελουρί, στον τομέα μου είμαι αναγνωρισμένος είδος. Δεν με ενδιαφέρει να αναγνωριστώ το λέτε, από τον εκάστοτε υπουργό, ας πούμε. Το κάνετε όμως από αγάπη στο αντικείμενο, στο θέμα. Και επιστημονικό ενδιαφέρον ο ρόλος μου είναι αυτό. Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία αυτό το ρόλο έχει. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μιλήσει για τις καταστροφές που είναι πιθανό να γίνουν στα ορυχεία χρυσού, δηλαδή της Χαλκιδικής και της Τράκης, ας πούμε. Πρέπει να μιλήσει, κύριε Φελούρη. Υπάρχουν αρχαίγωνα δάση από πάνω και πρέπει να προτείνει έναν τρόπο διαχείρισης. Πώς θα γίνει? Φυστό. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την καταστροφή στο Άγιο Όρος, σε ένα υγρό δάσος. Εκεί. Που σβήστηκε η φωτιά μετά από βροχή. Από βροχή έτυχε ο Θεός και έστειλε μια βροχή. Και εκεί ακόμα με χασισοφυτίες και με τέτοια. Όχι, ήταν μια πυρκαγιά που βγήκε την μεσημέρι. Μπορεί να ήταν και αυτανάφλεξη, η αλήθεια είναι. Έτσι. Και έγινε πέντε μέρες. Χωρίς να παρέμβει κανένας είναι απαράδεκτο. Αεροπλάνα. Αλλά τα αεροπλάνα ποτέ δεν κάνουν πλήρη κατάσβεση. Αεροπλάνα, ελικόπτερα. Εντάξει, το ίδιο μοτίβο. Άμα καθόμαστε και βλέπουμε αεροπλάνα, ελικόπτερα να πετάνε συνεχώς, αεροπλάνα, ελικόπτερα. Δεν μπορεί να σβηστεί η πυρκαγιά εντελώς. Θα έχουμε αναζωοπήρωση. Εγώ θυμάμαι, κύριε Σταματόπουλε, θυμάμαι όταν ήμουν έφεδος αντιπολογαγός, στην Πάτρα συγκεκριμένα, μόνιμη δύναμη, και πιάνανε πυρκαγιές εκεί στο Παναχαϊκό κλπ. Ξέρετε, στα βουνά εκείνα. Είχα λάβει μέρος με τη δημιουργία μου σε πάνω από 15 πυρκαγιές στο διάστημα 2 ετών, λιγότερο μάλιστα. Μάλιστα μου είχαν δώσει και ευθυμονία για την συμμετοχή μου και την αποτελεσματικότητα. Γιατί εμείς κάναμε το εξής, εκεί ήταν και απόκριμνα τα μέρη, ήταν και επικίνδυνα να γλιστρήσεις και να πέσεις στο χάος. Έβαζα τους στρατιώτες μου, τη δημιουργία μου, τους οργάνωνα έτσι, με κλαριά και με τέτοια, δεν είχαμε άλλα μέσα, και μπαίναμε μέσα στο καμένο και χτυπάγαμε τη φωτιά από πίσω. Τις αναζωπηρώσεις πρέπει να κοιτάμε πάντοτε. Ακριβώς. Γενικά. Άξε, όλο. Το μέτωπο δηλαδή ήταν το μέτωπο 200-300 μέτρα. Βαράγαμε λοιπόν στη ρίζα, δίναμε 1, 2, 3, 5 φορές, έσβηνε η φωτιά. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε και να κρατήσουν και οι τηλεθεατές μας είναι ότι αυτός που κάνει την πυροπροστασία κάνει και τη δασοπροστασία. Αυτός που κάνει τη δασοπροστασία πρέπει να κάνει τη διαχείριση. Η δασοπροστασία είναι θέμα διαχείρισης δασών, κύριε Φελούρη. Δεν μπορεί να δοθεί. Και έχουμε ικανούς δασικούς, ας πούμε, που έχουν φτιάξει καταπληκτικούς δρόμους, έχουν φτιάξει. Ακόμα παραμένουν στην υπηρεσία. Αλλά πόσο καιρό ακόμα? Θα χαθεί και αυτή η εμπειρία, κύριε Φελούρη, σε λίγο. Ενώ μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα και οι δύο
υπηρεσίες με ένα κεντρικό όργανο, όπως είπατε. Ας είναι η, εγώ δεν λέω να πάει στην ειδική γραμματεία δασών, ας πούμε, το κεντρικό όργανο. Ας είναι η γενική γραμματεία καταστροφών, φυσικών καταστροφών. Έτσι. Ας είναι αυτό. Έτσι. Αλλά πρέπει να λειτουργούν συνδυασμένα. Βέβαια. Και με αποφασιστικότητα. Ναι, και όχι έτσι. Εγώ σας λέω, άμα δηλαδή υπάρχουν τραγελαφικά περιστατικά, κύριε Φιλόρη. Δηλαδή είναι τόσο τραγικά. Που είναι για γέλια ή είναι για γέλια, αν δεν είχαμε τους νεκρούς δηλαδή, είναι γεγονότα παλιάς ελληνικής κωμωδίας. Τόσο τραγικά περιστατικά. Μου λέτε πολύ σοβαρά πράγματα αυτά, ξέρετε. Αρχίζοντας, εγώ ας σας πω ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε. Λοιπόν, το 2007 κάηκε ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας. Ναι. Λοιπόν, ο Εθνικός Δρυμός, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, αυτό το δάσος είναι υγρό δάσος. Για να πας εκεί τον Αύγουστο, ακόμα και 40 βαθμούς να έχει. Έτσι. Για πέστε μας τι σημαίνει υγρό, καταρχήν. Για μας, δεν αρπάζει εύκολα φωτιά. Δεν εξελίσσεται η φωτιά. Έχει χυμούς δηλαδή. Έχει... Όχι, είναι πιο υγρό. Έχει υγρασία περισσότερη. Ας πούμε σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Λοιπόν, η φωτιά εξεράγει από ένα πυλώνα της ΔΕΗ. Δεν είχε καθαριστεί από κάτω. Πυλώνα, εντάξει. Έτσι. Εντάξει, λέμε μία ευθύνη. Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά λες, αδερφέ, ωραία, μπορεί να σου αυτό να έφυγε. Φεύγει ένα ευέλικτο όχημα του Δήμου και πάει αμέσως, σε ένα λεπτό είχε φτάσει εκεί, και πάει να τη χτυπήσει τη γενέστη στη φωτιά. Τη χτυπάει, δεν δουλεύει η αντλία. Στη συνέχεια εξελίσσεται η φωτιά, δεν είχαμε ανέμους, είχαμε ένα μποφόρο, 1,5, αυτό ήταν. Περνάει το δρόμο Δερφενοχωρίων Φυλής, που μπράβο, ναι, είναι μεγάλος, ναι, δρόμος, ας πούμε, είναι αντιπυρική λωρίδα. Βέβαια. Έχουμε πληθώρα δυνάμεων καταρχήν, ελικόπτερα, ξέρω εγώ, έχουμε συνεχή παρακολούθηση, έχουμε τεράστιο πυροφυλάκιο 40 μέτρων, μιλάμε με μπετόν, έτσι, της φυλής το πυροφυλάκιο, και έχουμε και καμιά πενταριά υδροφόρες των Δήμων που είχαν στείλει οι Δήμοι, που περιμένανε. Και... περνάει και ένα δεύτερο δρόμο η φωτιά και έρχεται προς το πυροφυλάκιο της Φυλής. Τώρα όσοι ξέρουν την περιοχή, λοιπόν, προς το πυροφυλάκιο, όπου υπάρχει δασική βλάστηση, υπήρχε, αλλά ήταν χαμηλή μέχρι 1,5-2 μέτρα. Και κάθονται ο δασάρχης με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων σε λάπτοπ, γιατί αυτό ήταν από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε γίνει, και είχαν εκπονήσει 120 σενάρια αντιμετώπισης φωτιών. Δηλαδή, άμα βγει μια φωτιά εκεί, τι θα κάνω. Άμα βγει εκεί, θα κάνω. Λοιπόν, έχει κατασκευαστεί δε πάλι με χρήματα ευρωπαϊκά μια πολύ μεγάλη αντιπυρική λωρίδα στη ρίζα του ορεινού όγκου. Από εκεί, μετά όμως από αυτή την Είχαμε τη λωρίδα μετά. Είχαμε χαλέπιο πεύκη κιόλας, η οποία αρπάζει εύκολα, και πιο ψηλά είχαμε την Ελάτη. Η Ελάτη προστατεύεται από τη Διεθνή Συμβάση, είναι η Κεφαλονιακή Ελάτη, τα έχουμε και εδώ, έχουμε και στον Ταΐγετο, αλλά είναι μόνο εδώ, είναι στην Κεφαλονιά, εδώ στην Πελοπόννησο και στην Πάρνηθα, έτσι. Μέχρι την Πάρνηθα είναι τα βόρεια όρια εξάπλωσής της. Λοιπόν, και προστατεύεται από Διεθνή Συμβάση, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Τι είχαμε, 38.000 στρέμματα. Έτσι. Και τώρα πώς έγινε. Λοιπόν, 7. Πω. 8. Λοιπόν, υπολογίζουν λοιπόν οι άνθρωποι, έχουν κατασκευάσει και 5 δεξαμενές για τα πυροσβεστικά οχήματα ανεφοδιασμού, εκ των οποίων οι 3 έχουν αένα ροή νερού από υδρομαστεύσεις, δηλαδή ξεχυλίζανε αυτές τις δεξαμενές. Λοιπόν, κάθονται κάτω λοιπόν ο δασάρχης και ο διοικητής και λένε, έχουμε 4 ώρες μέχρι να έρθει σε αυτό το σημείο φωτιά, έχουμε 4 ώρες. Από πού θα περάσει? Από εκεί. Ξέρανε, θα πέρναγε από ένα μέτωπο 150 μέτρων. Δεν υπήρχε άλλη δίωδος προς τον Εθνικό Δρυμό. Λοιπόν, τη στιγμή που και καταρτίζουν το σχέδιο, υπήρχε σχέδιο από την αρχή, θα βάλουμε 4 οχήματα, θα καταβρέξουν δεξιά αριστερά, θα ανεφοδιαστούν, θα κάνουν εγκατάσταση, θα περιμένουμε. Όταν θα έρθει η φωτιά προς το μέρος τους, έτσι, και θα είναι στα 100 μέτρα, τότε θέλουμε 2 ρήψεις αεροπλάνων, 2 ρήψεις θέλαμε μόνο,
δύο ρήψεις. Έτσι. Και θα μπούμε μέσα να τελειώσουμε. Τη στιγμή πάει να δώσει διαταγή ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων, ακούγεται από τον ασύρματο στρατηγός Απόλλων, αναφέρατε. Ο Αττικάρχης. Όλες οι μονάδες αναφέρατε. Μία ώρα η αναφορά, κύριε φίλε. Ο διοικητής παρενέβη. Του λέει στρατηγέ, να κάνουμε αυτό. Απετάχθη ο στρατηγός. Απετάχθη, συνταξιοδοτήθηκε τέλος πάντων στη συνέχεια. Έτσι. Καλός αξιωματικός, δεν λέω σε άλλη. Είχε έργο δηλαδή. Έτσι, είχε πυροσβεστικό έργο. Δεν το κατηγορούμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, περίμενε μέχρι να γίνει αναφορά. Πέρασε μια ώρα. Δίσταζε να δώσει εντολές να γίνει αυτό, να γίνει το σχέδιο που του πρότεινε ο διοικητής του. Τέλος πάντων, έρχεται. Έφτασε δύο ώρες πια. Είχαν δύο ώρες. Να γρυλίζει εντωμεταξύ το πυροφυλάκιο της φυλής. Έτσι, γιατί ήταν από κάτω η φωτιά. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τη στιγμή λοιπόν που φαίνεται ότι είναι έτοιμος να πει, ωραία, μπείτε. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή, νομίζω, λέγανε από τόσους ασυρμάτους τώρα, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο στρατηγός Ήλιος. Άλλος αυτός. Ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Καλός αξιωματικός. Ο κύριος Κόης. Καλός αξιωματικός, με έργο. Έτσι. Όλες οι μονάδες αναφέρατε. Άλλη μία ώρα. Τουλάχιστον. Πω. Και ακούνε τον στρατηγό Απόλλωνα να λέει. Πέντε πυροσβεστικά δίνει πια τη διαταγή. Πέντε πυροσβεστικά στο καζίνο. Τρία στο ραντάρ. Στο ραντάρ του ναυτικού. Τρία στην αεροπορία. Τρία στο νοτέ. Αυτό όμως ήταν σχέδιο αφού είχε μπει η φωτιά μέσα. Μέσα στον εθνικό δρυμό. Όχι πριν, βέβαια. Έτσι έγινε. Διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μείνανε τρία διαθέσιμα πυροσβεστικά. Λέει ο διοικητής. Και τώρα, με τρία, προλαβαίνουμε να μπούμε. Λοιπόν, η απάντηση ήταν: εντάξει, ρε παιδιά, δεν κινδυνεύει ο εθνικός δρυμός, αφού τον βλέπουμε από εδώ, από τα ελικόπτερα. Νομίζω, όπως είπα και στον ανακριτή, γιατί με κάλεσε και ο ανακριτής. Λοιπόν, ότι μπερδέψανε, κύριε Φελούρη, τον εθνικό δρυμό. Με το παρακείμενο δάσου του Ατοΐου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αφού ήταν ήδη στον εθνικό δρυμό η φωτιά. Και βέβαια πέρασε την αντιπυρική λωρίδα, δεν πήγε κανένας. Και είχαμε τα αποτελέσματα δεν που πήγε ξέρουμε. Κανένας και είχαμε τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι σε κάθε μεγάλο περιστατικό έχουμε πληθώρα μέσων και έχουμε απέραντη ασυνεννοησία. Μήπως τώρα. Με αυτή την κρίση που περνάμε, γιατί και τα 300 εκατομμύρια μείων που θα έχουμε στα έξοδα είναι υπολογίσιμα, είναι πολλά χρήματα, γιατί 300 από εδώ, 200 από εκεί, 500 από παραπέρα, να τα λεφτά που μας λείπουν. Και θα έχουμε και διαχείριση δασών, κύριε Φελούρη. Και θα έχουμε και δεν πρέπει να συσπηρωθείτε εσείς η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και να παρέμβεται με δυναμικό τρόπο πλέον. Τι να κάνουμε, κύριε Φελούρη, επιστημονικό σωματείο είμαστε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εμείς επιστημονικό οργάνωση κάνουμε συνέδρια, κάνουμε ημερίδες, κάνουμε υπομνήματα, κάνουμε εκπομπές. Καλή ώρα. Εγώ δεν έρχομαι τυχαία, γιατί φίλος, έρχομαι για αυτή τη δουλειά. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Εκφράζω την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Μα το ίδιο, εγώ μπορώ όμως, φέρει την εκπομπή τη δικιά μας, γιατί αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ σοβαρά, να τα κοινωνιολογήσω και να τα δώσω και σε άλλα κανάλια της Ελλάδος να τα παίξουν. Μήπως ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικοί άρχοντες της Ελλάδος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σωστό οργανισμό. Κάντε ένα ό,τι σωστό μπορείτε, κύριε Φελούρη. Όργανο που θα μας σώσει από αυτό το και δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Φελούρη. Φανταστείτε ότι θα έχουμε και διαχείριση δασών. Είπατε πριν ότι έχουμε κρίση. Ξύλα. Έχουμε κρίση. Γιατί δεν έχουν δώσει έτσι ακόμα ξύλα στους ιδιώτες? Διότι δεν έχουμε διαχειριστικές μελέτες πια. Έχουν τελειώσει οι διαχειριστικές μελέτες. Έχουμε κούτσουρα, τα έχουμε κόψει ή πρόκειται να τα κόψουμε.
για να τα μοιράσουμε τώρα που το χειμώνα και δεν δίνουμε. Κύριε Φελούρη, η διαχείριση δασών γίνεται μετά από διαχειριστικές μελέτες. Οι διαχειριστικές μελέτες λοιπόν σε όλα τα εθνικά συμπλέγματα, ναι, και στα ιδιωτικά, δε στα περισσότερα, λοιπόν στα εθνικά συμπλέγματα έχουν λήξει. Η τελευταία ήταν το ωραίο στην Ξάνθη που είχα την τιμή να κάνω εγώ, τελείωσε το 2011. Δεν μπορούν να γίνουν υλοτομίες λοιπόν παρά μόνο με πίνακες υλοτομίες που κάνουν οι διευθυντές δασών για να μπαλώσουν τα πράγματα. Λοιπόν, με τα 50 εκατομμύρια θα κάναμε την κατάσβεση και τα άλλα 50 αν ρίχναμε. 4 εκατομμύρια το χρόνο, 5 το χρόνο. Και στη διάστημα 5 ετών θα είχαμε βάλει όλα τα δασικά συμπλέγματα της χώρας εντός διαχείρισης. Θα ξέραμε που υπάρχει και ένα ξερό κλαράκι, κύριε Φελούρη. Τώρα συσσωρεύεται η μάζα μέσα στα δάση αυτά και θα γίνονται μπουρλότο τα δάση. Δεν ξέρουμε τι έχουμε πια, πόσους όγκους έχουμε, δεν ξέρουμε ποιους δρόμους πρέπει να συντηρήσουμε ή σε τι κατάσταση είναι, παρά μόνο τα ξέρει ένας δασοφύλακας που τυχαίνει να περνάει, ας πούμε, αλλά και αν βρει ότι έχει χαλάσει ο δρόμος, δεν έχει πιστώσεις για να το φτιάξει. Και φανταστείτε, δεν τον ακούει και κανένας. Φανταστείτε ότι ο διευθυντής δασών Χίου, ξαναέρχομαι, έτσι, ναι, είχε πιστώσεις 18.000 ευρώ για να κάνει πρόληψη. Τι πρόληψη να κάνει, κύριε Φελούρη, με 18.000 ευρώ? Ποιους δρόμους να συντηρήσει και τι κλαδεύσεις να κάνει? Έτσι. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι από τους τιμές διατίμησης ένα κυβικό ενός ξύλου, ας πούμε καυσόξυλα, αλλά δεν είναι μόνο τα καυσόξυλα, είναι και το τεχνικό ξύλο, το οποίο είναι πολύ ακριβότερο. Και για έπιπλα, για άρα θα είχαμε μείωση εισαγωγών. Βέβαια. Εντάξει. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ σας λέω το καυσόξυλο που όλος ο κόσμος τώρα έρχεται χειμώνας, έτσι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Ωραία. Λοιπόν, ένα κυβικό καυσόξυλο στοιχίζει για να κοπεί και να φτάσει στη διάθεση, στο υλοτόμιο που λέμε, στο χώρο συγκέντρωσης, 37 ευρώ το κυβικό. 1000 κιλά περίπου, δεν είναι 1000, είναι 800 κιλά. Έτσι, ένα κυβικό. Άντε και τα μεταφορικά για να φτάσει στους χώρους εμπορίας, στα αστικά κέντρα, στα μυαστικά, έτσι, να είναι 50 ευρώ το κυβικό. Πού 50, πού 150, κύριε Φελούρη, 150 στοιχίζει. Πού 50, πού 150. Υπολογίστε ότι οι παραδασόβιοι πληθυσμοί έχουν δικαίωμα ατελώς να προμηθεύονται ξύλα από τα παρακείμενα δάση. Επομένως, αν ήταν σε διαχείριση. Και το κέρδος. Ναι, γιατί κατά κανόνα δεν είναι θα και, οι φτωχότεροι πολίτες. Πρώτον, και δεύτερον, έτσι, δεν θα κάψουν και πετρέλαιο καθόλου. Λοιπόν, δεν θα εισάγουμε το ανάλογο πετρέλαιο. Ωραία. Λοιπόν, στο Μέναλο η δασική υπηρεσία έδινε στους παραδασόβιους πληθυσμούς, σε κάθε οικογένεια τέλος πάντων, έδινε 3 κυβικά ατελώς. Έτσι. Σημαντικό. Άντε λοιπόν να χρειαζόταν άλλο ένα κυβικό. Θα ξέρω να αμέσως, άλλα 50 ευρώ. Θα πέρναγε όλος ο χειμώνας, κύριε Φελούρη. Λοιπόν, μη έχοντας σε διαχείριση λοιπόν, εκτός από την καταστροφή της βιοποικιλότητας που λέμε εμείς οι δασολόγοι και μπορεί να μην μας καταλαβαίνουν, έτσι. Γιατί επιμένουμε στη βιοποικιλότητα? Γιατί η διατήρηση των δασών εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Από ηθικοπλαστική άποψη η διατήρηση των δασών. Εμάς μας ενδιαφέρει ο γενετικός κώδικας. Έτσι. Μέσα στα δάση μπορεί ένα ταπεινό, να είναι σήμερα ένα ταπεινό φυτό, το οποίο να έχει ένα γενετικό κώδικα, που αύριο δεν ξέρει σε μια καινούρια ασθένεια τι μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να, αυτό, έχει, να είναι η ζώνη... άμυνας. Αυτή είναι η ουσία. Έναντι των ανθρώπων, έναντι των ζώων κλπ. Έτσι. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία της δουλειάς μας και στο ότι επιμένουμε. Δεν είναι ηθικοπλαστική. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε συνηθίσει να κάνουμε υλοτομίες. Είναι και η παροχή οξυγόνου, το διοξίδιο του άνθρακα, εντάξει, που το απορροφά κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Εκτός από αυτά που φαντάζομαι. Και οι ακροατές μας τα πιο πολλά τα ξέρουν, ας πούμε, η δίαιτα των νερών κλπ. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία σε αυτό που λέμε βιοποικιλότητα, που καμιά φορά το λέγαμε και δεν μπορούσε να εξηγηθεί, έτσι, είναι η διατήρηση του γενετικού κώδικα. Όσο μεγαλύτερο, περισσότερο γενετικό κώδικα μπορούμε, πρέπει να διατηρήσουμε. Λοιπόν,
Θα είχαμε λοιπόν, αν είχαμε την διαχείριση δασών και έπειρο προστασία, αν ήταν μέσα δηλαδή, έτσι, και μεροκάματα στους πολύ περισσότερα, στους παραδασόβιους πληθυσμούς και στους συνεταιρισμούς, και φτηνό καυσόξυλο και φτηνότερη τεχνική ξυλία, και επομένως δεν θα είχαμε αιμορραγία με εισαγωγές. Έτσι. Θα είχαμε καλύτερη διαχείριση των υδάτων, θα είχαμε καλύτερη διαχείριση των ζώων. Δεν θα είχαμε πλημμύρες. Είναι χιλιαδιό. Και όμως δεν τα κάνουμε. Πω, με έχετε αναστατώσει εμένα όμως, γιατί πράγματι μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δεν έχουν τελειωμό βέβαια. Αλλά θέλω όμως να σας ζητήσω μια χάρη. Να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μερικές εκπομπές που σιγά σιγά να έχουν και κατά κάποιο τρόπο και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και εν συνεχεία να γίνει κατανοητό το πρόβλημα από τους ηθήνοντας. Δεν είναι κατανοητό. Εμείς κύριε Φελούρη είμαστε στη διάθεσή σας, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, ο καθηγητής Θεοχάρης Ζάκας, άμα θέλετε, εμείς ευχαρίστως. Βεβαίως. Να έρθουμε και εγώ με τον καθηγητή εδώ. Είμαστε, το κανάλι το δικό μας, να έχετε υπόψη σας, το έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή στη διάθεσή σας. Να είστε καλά και χαιρετισμούς στους Μανιάτες. Τώρα αυτή μετά από το άρθρο 62 πια είναι στις καλές χαρές. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Έγινε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι συμπληρώθηκε μια αδικία. Αποκαταστάθηκε μια αδικία. Δηλαδή η Μάνη όντως ποτέ δεν πατήθηκε από τους Τούρκους, ποτέ δεν ήταν σε τουρκικό ζυγό. Σε όλη λοιπόν τη χώρα προέβλεπε το άρθρο 62 του νόμου 998 ότι οι περιοχές που δεν πέρασαν σε τουρκική κατάκτηση ουσιαστικά για να αναγνωρίζονται οι προηγούμενοι τίτλοι. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν οι Κυκλάδες, η Χίος, η Σάμος, η Κρήτη και η Εύβοια. Έτσι. Και, η Εύβοια, ναι. Και προσετέθη η Μάνη, διότι όντως εκεί δεν μεσολάβησε Οθωμανικός ζυγός. Έτσι. Στην πραγματικότητα. Άρα δεν υπήρχε ιδιοκτησία Οθωμανών για να κληρονομηθεί από το ελληνικό δημόσιο το 1836. Όταν κατελήφθη καταλαμβάνεται έδαφος, υπάρχει το δίκαιο πολέμου. Έτσι. Όλα είναι του ελληνικού στρατού, σου λέει, ας πούμε. Του ελληνικού δημοσίου, όλα. Δεν αναγνωρίζω τους προγενέστερους τίτλους. Και κάτω όμως δεν υπήρχε τέτοιο. Λοιπόν, αυτό όμως δεν υπήρχε στη Μάνη, ήταν ελεύθερη πάντα. Ακριβώς. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την ελεύθερη Μάνη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταματόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι υποχρεωμένος απέναντί σας. Πέρα από τις φιλικές σας διαθέσεις και τη δική σας ειδικότητα που πραγματικά βοηθάτε πολύ κόσμο με τις γνώσεις σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και οπωσδήποτε οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να σας έχουν στα όπα-όπα για να τους βοηθάτε με τις γνώσεις σας και με την ευστροφία που σας διέπει. Χαιρετισμούς και στους συναδέλφους της δασικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματά τους, γιατί έχουν προβλήματα, κύριε Φιλούρη. Το ξέρω. Έχει υποβαθμιστεί και όχι τυχαία. Η δασική υπηρεσία έχει υποβαθμιστεί για να παρακαμφθεί η δασική νομοθεσία. Αν πάρουμε τη Λακωνία σαν οντότητα και την κεντρική υπηρεσία που είναι στην Τρίπολη των δασικών υπηρεσιών όλες αυτές, κατά 95% για να πω στο 100%, είναι άψογες υπηρεσίες αυτές. Είναι καλές. Οι τοπικές υπηρεσίες είναι άψογες. Ναι, και πραγματικά προσφέρουν. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσατε να έχετε. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν σε άλλες περιοχές που ξέρω ανθρώπους που ταλαιπωρούνται κοροϊδίστικα. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Εγώ και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ κουράγιο και δύναμη να τα λέτε αυτά τα πράγματα, και περιμένω να με ειδοποιήσετε πότε μπορεί και ο πρόεδρος της εταιρείας, της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Να είστε καλά. Και μπορούμε να το κάνουμε και στην Αθήνα. Εντάξει, την εκπομπή να τη γράψουμε. Αυτό θα το κανονίσουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να ευχαριστήσω περισσότερο εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ο κύριος Σταματόπουλος έχει γνώσεις, είναι άξιος δασολόγος και
ωφέλιμος για μας να μαθαίνουμε πέντε πράγματα που ίσως να μην τα φανταζόμαστε καν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.